Παρουσία του Υπουργού του κ. Κυριακόπουλου, παρουσία του Γενικού Γραμματέα του Γραμματέα του κ. Σκάλπου και την παρουσία του Αρκάδου και του κ. Πατέρα του Βουλέου. Παρακείμενο τη σημερινή συνάντηση των Μόντε και Τόρνη είναι η αντιμετώπιση των σημείων των καταστροφών που υποστήριξαν από τι πρόσφατε πυρκαγιέ στην Αυγαλία. Ερχόμαστε από την Ιαπωνία. Εκεί έγινε μια εκτεταμένη συζήτηση ουσία και αυτό θα γίνει και εδώ. Ευχαριστώ όλοι για την παρουσία του. Έρχονται με συγκεκριμένε εντολέ, κυβερνητικέ, οδηγίε και νομίζω ότι θα λυθούν πολλά προβλήματα, πολλέ συμφωνίε κατά τη συζήτηση αυτή. Το λόγο έχει ο κ. Υπουργό και παρακαλώ μετά τον κ. Δημήτρη να αποχωρήσουν τα μέσα να αποχωρήσουν. Διότι η συζήτηση θα είναι καθαρά υπηρεσιακή. Αν μετά το τέλος της συζήτησης έχουν παραμείνει μέσα από αυτή τη ενημέρωση, μπορεί να ρωτήσω τον Υπουργό ή εσάς για να δώσει λύσεις σε απαντήσεις σε ερωτήματα. Κύριε Υπουργέ, να ξέρετε ότι εδώ πέρα τα υπηρεσιακά στελέχη της περιφέρειας, δηλαδή συντονιστή, πολιτική προστασία, επικεφαλής των επιτροπών ή μέλη των επιτροπών, και εκτός από το προσωπικά του Περιφερειά του κ. Λαυρόπουλου, είναι ο πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου, ο κ. Καριώτη, είναι και ο δήμαρχο τη Κορδινία, εδώ ο οποίο υπέστη την περιοχή του μεγάλη εκδοχή. Αντίστοιχα, υπέστη και η Μεγαλόπολη, όπου είναι και εδώ ο δήμαρχο τη περιοχή τη Μεγαλόπολη και τη περιοχή τη. Λοιπόν, σα ευχαριστώ όλου για την παρουσία. Θα υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία, σφιχτή διαδικασία, ερωτήσεις, απαντήσεις επί των ερωτημάτων και ο κ. Υπουργός θα επισκεφτεί, να ξέρετε, τη Δυτική Κορδινία σε χρόνο που θα συμμετείχουμε με τον Δήμαρχο όπως και την Περιφέρεια της Μεγαλόπολης σε χρόνο όπου θα συμμετείχουμε με τον Δημαρχή της Μεγαλόπολης. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Περιφερειάρχα και καλησπέρα σε όλους. Σήμερα είναι μια πρώτη συνάντηση, όπως σωστά είπε ο κ. Περιφερειάρχης, επιχειρησιακού περιεχομένου. Ουσιαστικά το μέλημά μας αυτή τη στιγμή είναι να ενημερώσουμε όλους τους ελεγχόμενους για τα μέτρα που έχουν ενεργοποιηθεί. Τα μέτρα στήριξης και αποκατάστασης των περιοχών που επήγησαν από τις πρόσφατες μεγάλες πυρκαγιές. Να επικοινωνήσουμε τα μέτρα και την διαδικασία με τις επιτροπές, καθώς ο στόχος μας είναι να κινηθούν πολύ γρήγορα οι διαδικασίες έτσι ώστε οι αποζημιώσεις να φτάσουν την αρχή στις πλούς του δικαιού τους. Ήδη έχει νομοποιηθεί η πλατφόρμα του παροχή.gov.gr, όπου η πρώτη αλλαγή μπορεί άμεσα μέσα σε μία-δύο ημέρες να πάρει στους λογαριασμούς του δικαιού του, μια από μια ιδιωτική διαδικασία πάρα πολύ απλή. Οπότε και έτσι μπορούμε να έχουμε την πρώτη βοήθεια της πολιτείας σε αυτούς που εγγύησαν, είτε είναι η δουλειά, είτε είναι οι επιχειρήσεις, είτε αγροτικές εκτελέσεις. Με τον πρόεδρο του ΕΔΑΠ, τον οποίο έχουμε διαμορφώσει το κύριο Κουρέτζο, ένα πλαίσιο στήριξη μέσα από την τελική αλλαγή και των ερωτικών εκμεταλλεύσεων, τι οποίε θα προσεγγίσουν ω επιχειρήσει. Γι' αυτό ήρθαμε εδώ να το εξειδικεύσουμε μαζί με όλα τα μέτρα που σχετίζονται τόσο με την αποκατάσταση των τόπων μας και των ασών μας, αλλά όσο και με τη στήριξη η οποία θα πρέπει να φτάσει με ταχύ σειρμού το στρογγυλότερο δυνατό στους ανθρώπους που τα δημιούνται. Κάναμε αυτό και σε προηγούμενες περιπτώσεις, ξεπεράσαμε τους προβλήματα της γραφειοκρατίας που φέρνουν μετά από 3 και 4 χρόνια ένα μικρό ποσοστό αποζημίωση να πηγαίνει στους δικαιούς τους, αλλά όμως έχουμε καταφέρει σε προηγούμενες περιπτώσεις μέσα σε κάποιους μήνες να είμαστε σε θέση οι πόροι που χρειάζονται να πηγαίνουν και πόροι σε υψηλότερο ποσοστό κάθισης, όπως αν αυτό που αφορά τις περιοχές που πήγαιναν τις υπηρεσίες και αυτό είναι το 70%, έχουμε καταφέρει να το κάνουμε σε πολύ συντομότερο χρονικό διάστημα. Αυτό το κάνουμε με την βοήθεια των επιτροπών της περιφέρειας, την τοπική αυτοδιοίκηση. Όλο αυτό είναι ένα εγχείρημα συλλογικό, μια συλλογική προσπάθεια. Γι' αυτό και καθόμαστε όλοι στο ίδιο τραπέζι, συνεργαζόμαστε και πορευόμαστε προς τον κοινό μας τόπο. Προς αυτήν την κατεύθυνση θα έχουμε συνεχή συνεργασία με όλους τους επιτροπούς, από τους συναδέλφους, τους υπαλλήλους μέχρι τους αυτοδιοικητικούς παράγοντες, τους παραγωγικούς φορείς και φυσικά την κυβέρνηση. Κύριε Περιφερειάρχα, ευχαριστούμε θερμά για την ευγενική σας και αλλά και παραγωγική σας συνεργασία και κυρίως για τη φιλοξενία σήμερα εδώ. Κυρίες και κύριοι,
ο ΕΛΓΑΡΚΟΣ οργανισμός βρίσκεται σε απόλυτη κινητικότητα αυτή την περίοδο. Μετά από αλλεπάγγελα κύματα ακραίων καιρικών φαινομένων και δυστυχώς και των καταστατικών πυρκαγιών. Έχει τεθεί στη διάθεση των παραγωγών οι οποίοι πλήττονται από τις πυρκαγιές όλο το ανθρώπινο δυναμικό, τακτικό και εκτάκτων του οργανισμού μας και μάλιστα με τη χρηματοδότηση την οποία μας διασφάλισε η κυβέρνηση του Πρωθυπουργού του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο ΕΛΓΑ πλέον είναι ένας οργανισμός φερέγγυος, αξιόπιστος και διαθέτει την οικονομική δυνατότητα να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του. Τώρα είμαστε μπροστά απέναντι σε μια μεγάλη πρόκληση. Μια πρόκληση που απαιτεί από όλους μας σύνεση, σοφροσύνη, συνεργασία και μετριοπάθεια. Σε αυτή λοιπόν την πρόκληση, οι απαντήσεις τις οποίες δίνουμε για να στηρίξουμε τους παραγωγούς μας είναι ότι σε ό,τι αφορά το ζωικό κεφάλαιο θα πληρωθεί στο 100% των δηλωμένων απολειών ζώων και θα πληρωθεί εντός του Σεπτεμβρίου, στο 100% της αξίας του. Σε ό,τι αφορά το θετικό κεφάλαιο, θα ακολουθήσουμε μια διαδικασία η οποία καλύπτεται από τον νόμο περί κρατικής αγωγής, το 47-97, τον ελεύθερο κύριο Στυπικός, ούτως ώστε να παρακάμψουν όλες εκείνες τις χρονοβόρες διαδικασίες, που στις περιπτώσεις αυτές καθυστερούσαν μέχρι 4 χρόνια. Με την εμπειρία από τη διαχείριση του Λιανού, πάμε λοιπόν στο να δοθούν άμεσα χρήματα στους δικαιούχους, αμέσως με τη δηλωσή τους στο αρρωγή. Πάμε να λάβουν μία προκαταβολή τους αμέσως επόμενους 2 μήνες, είτε μέχρι τον Νοέμβριο. Ο σχεδιασμός μας μέχρι την άνοιξη του 2022. Παράλληλα, πέρα από την αποζημίωση της φέρουσας παραγωγής, το τι είχε ως καρπό, να το πούμε απλά το κάθε δέντρο, θα προχωρήσουμε ιδιαίτερα για τις ελαιοκαλλιέργειες στην αποζημίωση εκείνη για την εκφύτευση και φύτευση νέων δεδομένων, αλλά και σύμφωνα με τις ισχύουσες κοινωνικές οδηγίες και σε ό,τι αφορά τη στήριξή τους για την απώλεια του εισοδήματός τους για τα προσεχή 4 χρόνια. Είναι ένα δυσχερές εγχείρημα. Είναι ένα εγχείρημα το οποίο απαιτεί αποφασιστικότητα, μεθοδικότητα, σκληρή δουλειά από όλους τους ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται στον οργανισμό και βεβαίως έχουν την στήριξή μας αλλά και την αναγνώριση από την κοινωνία του πράγματος του καθήκοντος. Θέλω, συμπληρώνοντας τη σκέψη μου, να σε επισημάνω ότι απέναντι σε αυτή τη δοκιμασία που περνάει ο τόπος, χρειάζεται να είμαστε ενωμένοι, δημιουργικοί, αποφασιστικοί, αποτελεσματικοί και κυρίως χωρίς πολλά λόγια, αλλά με συνεπή δουλειά. Ευχαριστώ.